Εσφραγισμένου του μνήματος, η ζωή εκτάφου ανέτειλας Χριστέ ο Θεός και των θυρών και κλεισμένων τις μαθητές επέστηση πάντων Ανάστασης. Πνεύμα ευθές, δι' αυτόν εγγενίζων ημίν κατά το μέγα σου έλεος. Αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη, εορτάζομεν σήμερον κάτω από συνθήκες πρωτόγνωρες και ακραίες το μέγα θαύμα της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Η πανένδοξη Ανάσταση του Κυρίου αποτελεί το θεμέλιο της πίστεώς μας, αλλά και το κριτήριο της ζωής μας. Είναι η κορυφαία εορτή της Εκκλησίας μας, η οποία πλουτίζει με φως, ειρήνη, δύναμη, ζωή και ελπίδα τη ζωή μας. Είναι η εορτή της υπαρξιακής αναγεννήσεως του ανθρώπου και της αποκαταστάσεώς του στην περιοπή του αρχαίου κάλους της ανθρωπίνης φύσεως. Θανάτου λοιπόν σήμερον εορτάζομεν την έκρουση, άδου την καθαίρεση, άλλης βιωτής της αιωνίου την απαρχήν. Μέσα σε λίγες λέξεις, ο πρίτανης της Ορθοδόξου Θεολογίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, περιγράφει το μεγαλείον της ημέρας, την δύναμη του μυστηρίου, την χάρη του θαύματος, τους καρπούς του υπερφυούς γεγονότος. Ο ενδόξος εκ νεκρών Αναστάς Κύριος μας ενίκησε στον Σταυρό και δια του Σταυρού του τις δυνάμεις του χάους και του θανάτου και δια του ζωηφόρου θανάτου και της Αναστάσεώς του μας χαρίζει απλόχερα την δύναμη να αντιμετωπίζουμε τον φόβο του τέλους, την γνώση της αδυναμίας μας, την πικρία των αποκαλυπτικών ημερών μας, την ερημία των ανθρωπίνων προσδοκιών, την σκληρότητα και την καταφορά των εναντίον, των χλιαρών και αδιαφόρων, την αγωνία των αποσταμένων ψυχών μας που στέκονται περιδεείς εμπρός στην επέλαση του φοβερού πειρασμού. Η σημερινή μεγάλη ημέρα, το μέγα θαύμα της Αναστάσεως του Κυρίου, μας διδάσκει στοργικά και μας ενισχύει παρακλητικά, υπενθυμίζοντάς μας ότι η ζωή εκτάφου ανέτειλε. Η χαρά δια του Σταυρού στον κόσμο ήλθε, η Ανάσταση τις κλεισμένες από κάθε λογής φόβους πόρτες κατήργησε, η ελπίδα μέσα από τα χαλάσματα ανέβλησε, η νίκη ανήκει οριστικά και αμετάκλητα στην ζωή, στο φως, στην αλήθεια, δηλαδή στον Κύριό μας Ιησού Χριστόν. Η πίστη στον Κύριό μας και στην δύναμη της Αναστάσεώς Του μεταμορφώνουν, αγιάζουν, ειρηνεύουν, χαροποιούν, ιεροποιούν, ομορφαίνουν και ισχυροποιούν τον άνθρωπο. Ελπίδα μας μοναδική σε έναν κόσμο όπου οι ανθρώπινες ελπίδες με τα πατάγου καταραίουν, αναδεικνύεται και πάλιν ο Σταυρωθής και Αναστάς Κύριός μας, ο πρωτουργός της σωτηρίας μας, ο παντοδύναμος Θεός. Ο Σταυρός του είναι ζωή και Ανάστασης για το λαό του. Ο θάνατός του θεραπεύει τον άνθρωπο το μέγα τραύμα. Η Ανάστασή του είναι πηγή αθάνατης χαράς και ακαταγόνιστης δυνάμεως για την οικουμένη ολόκληρη. Αγαπητοί μου αδελφοί, η εφετινή Ανάσταση του Κυρίου μας, την οποία με έντονα συναισθήματα χαρμολύπης ένεκα της ενεστώσης ανάγκης σήμερον εορτάζομεν, ας γίνει χρυσή ευκαιρία να επαναξιολογήσουμε τη ζωή και τις προτεραιότητές της μέσα από το πρίσμα της Ορθοδόξου πίστεώς μας και της Φιλαδελφίας. Η αποψινή πρωτόγνωρη αθέλητη απουσία του λαού του Θεού από τις φωτόλουστες έρημες από ανθρώπους αλλά γεμάτες από αγγέλους και αγίους εκκλησίες μας ας μας οδηγήσει σε μια επανεκτίμηση των μεγάλων δωρεών του Θεού, κορυφαία των οποίων είναι η ζωηφόρος κοινωνία του Παναγίου Σώματος και του Αίματος Του, που μέχρι εχθές θεωρούσαμε δεδομένες ευλογίες εις τη ζωή μας. Καθώς βαδίζουμε σε αληθώς αποκαλυπτικά χρόνια, όπου το σκότος εφορμά με μανία κατά του Θεανθρώπου Χριστού, ας ελκύσουμε δια της ειλικρινούς μετανοίας μας το μέγα και παντοδύναμον έλεος Του, που θα μας κάνει άτρωτους στις επιθέσεις του πειραστού της οικουμένης και των υπηρετών Του. Το λοιπόν αδελφοί μου, ισχύσαστε και μη φοβήστε.
Ανέστη Χριστός και πεπτόκασι δαίμονες. Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι. Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Χρόνια πολλά, ευλογημένα, αναστάσιμα και σωτήρια. Αμήν.